Γεια σας. Γεια σας. Ήταν για τραγούδι, λέγω με του Πελής Ιωάννης και είμαι 45 χρονών. Ήθελα να πω το τραγούδι του Παταζή. Από τον Κόκοτα έχετε εμπνευστεί. Ναι, μ' αρέσει. Μα συγγνώμη, αυτό δεν μοιάζει με τον Κόκοτα, αυτό μοιάζει με Φραγκόκοτα. Και επειδή σας αρέσει ο Κόκοτας, θα μας τραγουδήσετε ένα τραγούδι του Πανταζή. Μόνο του Πανταζή τραγουδάω. Μόνο του Πανταζή, γιατί έχετε συμβόλαιο. Όχι, ήταν να δω πως μ' αρέσει. Έχει λίγα σίγμα στα τραγούδια του. Σας ακούμε. Είσαι το μωρό μου, το καλύτερό μου. Είσαι το μωρό μου που έχω στην καρδιά. Άντε το κορμί μου να καίει σαν φωτιά. Είσαι το μωρό μου με τη μοναξιά. Ήσασταν το χειρότερό μας. Θα το κερδίσεις το ταλέντο. Πιστεύω σε μένα και πιστεύω ότι θα τα πάω πάρα πολύ καλά. Πρώτη θέση. Όχι πρώτη, δεύτερη. Από την άποψη ότι ο πρώτος επαναπαύεται. Στο τραγούδι δεν πρέπει να επαναπαυτείς ποτέ. Δώσε, μαέστρο. Είχα κάποτε μια αγάπη θάλασσα πλατιά. Βαϊράκι δίχως ψυχρά. Βεγαράκι με στη μυκτά. Από τους τραγουδιστές που έχουμε ακούσει φέτος, ήσουν ο χειρότερος. Δεν νομίζω ότι ήταν ο χειρότερος. Ήσουν ο δεύτερος από το τέλος. Πάμε λοιπόν. Σε αγγίζω, δε σε πιάνω. Από γνωσέ γορτάνω. Ό,τι θέλει ζήτησέ μου. Και αμέσως θα το κάνω. Σε αγγίζω, σε πιάνω. Στην απόγνωσέ γορτάνω. Ό,τι θέλει ζήτησέ μου. Και αμέσως θα το κάνω. Και όλο κοιτάω. Στην αρχή που χόρευες, ήταν ωραία. Στο τραγούδι, βρε παιδί μου, δεν πας πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί το τραγούδι δεν μου βγήκε έτσι φωνή, ενώ σπρώπη ήταν πάρα πολύ καλή φωνή μου. Μα είμαι τραγουδιστής στην άλλη, μην βγάζω CD, δεν έχω κάτι, ας πούμε. Είσαι πολύ επιοικής με τον εαυτό σου. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει. Δεν είσαι. Πόσο ψηλά το τραγούδι σας. Ήθελε κανένα 2-3-5 δεκατόνους πιο κάτω. Εντάξει, ας σας πω δε ότι είμαι και τενόρος, θα τραβάτε τα βαλία σας, αλλά είμαι. Αν είσαι σε ντουέτο ή σε τρίο θα ήταν καλύτερο. Δηλαδή μήπως θέλετε να τραγουδήσουμε μαζί με τον Χάρη. Θέλετε να βούμε το πόσο σε θέλω που είναι ντουέτο. Δεν ησυχάζω και που κοιμάμαι. Να περιμένω να ψηφίσετε ή να φύγω. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού να τραγουδήσετε. Δεν σου άρεσε τα αλήθεια. Σε ντουέτο όχι, σε όλο μάλλον. Ο κύριος Αβιερινός. Μάλιστα. Θα διαγωνιστείτε στο τραγούδι. Τραγούδι. Και ορισμένα παλιά τραγούδια 60-70 δίνω ψυχή. Αν δεν έχω τρακ, θα ψάχνω ντόλι. Αν έχω τρακ, για ό,τι θα πάω. Ωραία φωνή, το πιστεύετε εσείς. Το πιστεύουν κι άλλοι, αλλά ταυτόχρονα άγχος μεγάλο. Θα το ξεπεράσω. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη σκέψη μπαίνουμε τη θετική μέσα και έχουμε καλή επιτυχία, καλά, κύριε Βιερινέ. Χρήστο μου, να είσαι καλά. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Ο μικρός της ημέρας. Πώς λέγεστε? Λέγομαι Αυγερινός Βασίλης και είμαι 61 και μισό. Να ζήσετε. Να πω ένα στιχάκι για σένα που είσαι ωραία. Τώρα πριν ξεκινήσω το τραγούδι μου. Ένα λεπτό είναι. Άμα είναι ένα λεπτό. Τι ωραία που είσαι. Τι μετάξι μαλλιά. Τι βελούδινα χείλη. Τι χαδιάρα μιλιά. Τι ωραία που είσαι.
Ξένουν τα πουλιά, το φεγγάρι και τα άστρα σε γεμίζουνε φιλιά. Άρεσε. Σας αρέσει ο Γιάννης Βοιαντής. Σας αρέσει ο Γιάννης Βοιαντής. Ψώνιο, ναι, το ψώνιο μου. Τι θα μας τραγουδήσετε? Κι άλλο. Κι άλλο. Να ακούσουμε αυτό που διαγωνίζετε, που έχει ετοιμάσει για τον διαγωνισμό. Αυτό ήταν έκτακτο. Ναι, αλλά τώρα με δωροδόκησε. Δεν πειράζει, εσύ δεν δωροδοκείσαι. Μα τώρα είμαι προκατηλημένη. Βράχος. Με το επόμενο τραγούδι το ξεπεράζει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, τι άλλο θέλεις να πω, μακριά σου πόσο υποφέρω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, τι άλλο θέλεις να πω, τι θα γίνει ούτε και το ξέρω, τι θα γίνει ούτε και το ξέρω, τι θα γίνει ούτε και το ξέρω. Έφτασε το τραγούδι σε μένα τουλάχιστον που έχουμε κοινές αναφορές στο Γιάννη Βοιατζή που είναι μεγάλος τραγουδιστής. Ώρες-ώρες τον θυμίζετε σε κάτι γυρίσματα που κάνετε. Έχετε επηρεαστεί φαντάζομαι πάρα πολύ στον τρόπο που τραγουδάτε, έτσι. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Ας ακούσουμε για τους υπόλοιπους. Γιατί ήρθατε? Ήρθα γιατί μ' άρεσε να έρθω. Νομίζω πως έχω κάποια φωνή καλή. Παρά την ηλικία μου. Μα δεν έχει σχέση η ηλικία. Το Ελλάδα έχει ταλέντο, έχει δώσει το πρώτο βραβείο από μικρό παιδί, αν θυμάμαι, στο πρώτο, μέχρι έναν μεγάλο άντρα στην ηλικία σας, αν όχι παραπάνω, στο τελευταίο. Είπα ότι δεν θέλω να παρουσιαστώ μπροστά σας, πρώτα να σας δω και μετά να παρουσιαστώ. Γεια σας. Σωστό ήταν αυτό. Δεν ήταν συμπεριφορά αυτή. Μα δεν τον κρίναμε. Προκλητική. Ήσουν προκλητική. Μα τι το ρώτησα? Λέγονται αυτά. Δεν είμαι κανένα τυχοδιώκτης. Ξέρω τι έχω. Τι φωνή διαθέτω. Έχω φωνή για 500 άριδες να πούμε. Και να μου τη σπάσει αυτή. Άντε, γεια σας.